Σε γέφυρη της Σάρτας, μάλλον επιχειρεί η διοίκηση του καζίνου να μετατρέψει την επιχείρηση, αφού ήταν μόλις την Τρίτη που ανακοίνωσε με δελτίο τύπου πως το καζίνο που στεγάζεται πλέον στην Αλεξανδρούπολη κλείνει με ευθύνη των εργαζομένων που προέρχονται από την Ξάνθη, καθώς διεκδίκησαν όσα τους οφείλονται, για να αποφασίσει δύο μέρες μετά πως τελικά το λουκέτο πρέπει να ξεκλειδώσει. Την Τρίτη, οι εργαζόμενοι πήγαν να εισπράξουν ένα ποσό 136.000 ευρώ, όπως ορίζει μια δικαστική απόφαση σχετικά με τα φιλοδορήματα. Η εταιρεία, βρίσκοντας αφορμή τη δικαστική απόφαση αυτή, για άλλους λόγους έκλεισε το καζίνο την Τρίτη. Την Πέμπτη ξανάρχισε επανελειτουργία. Η εταιρεία έβγαλε δελτίο τύπου όπου διαφήμιζε το κλείσιμο της επιχείρησης την Τρίτη, αλλά στο νέο δελτίο τύπου της Πέμπτης δεν ξανάβγαλε ανακοίνωση και δεν περιέγραφε ότι επαναλειτουργεί το καζίνο. Θεωρώ ότι είναι η μοναδική περίπτωση επιχειρηματία που διαφημίζει το κλείσιμο της επιχείρησης, αλλά δεν διαφημίζει την επαναλειτουργία της επιχείρησης. Φαίνεται ότι βρίσκουν σε μεγάλη σύγχυση οι εκπρόσωποι της εταιρείας, κατηγορούν τους εργαζόμενους από την Ξάνθη και εκθιάζουν τους εργαζόμενους από την Αλεξανδρούπολη, τους ονομάζουν φιλότιμους εργαζόμενους. Αυτός ο διαχωρισμός δεν μπορεί να περάσει μεταξύ των εργαζομένων. Ελπίζουμε να κάποια στιγμή να βρεθεί κάποιος ψύχρεμος από τη διοίκηση της εταιρείας και να αποφασίζει να λειτουργήσει την εταιρεία όπως ορίζουν οι νόμοι και όχι όπως ορίζουν οι διαθέσεις του εκάστοτε διοικούντα της επιχείρησης. Σε ό,τι αφορά στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο κ. Πλαδάτσης σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις αναφορικά με το ξενοδοχείο της Ξάνθης και τη Μαρίνα της Αλεξανδρούπολης, οι εργαζόμενοι στο καζίνο απαντούν ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρες οι συμβατικές υποχρεώσεις που περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση του 1995 που ορίζει την λειτουργία του καζίνου στην Ξάνθη και μεταξύ άλλων ορίζει θα πρέπει η επιχείρηση να κατασκευάσει και να λειτουργεί ξενοδοχείο, αυτό δηλαδή που κατασκεύασε στην Ξάνθη και λειτουργούσε μέχρι πριν 3 εβδομάδες και το έκλεισε. Επίσης ορίζει ότι έπρεπε να κατασκευάσει και Μαρία στην Αλεξανδρούπολη. Πουθενά δεν ορίζει οικονομικούς όρους σχετικά με τη Μαρίνα, δηλαδή να βάζει ένα αριθμό κερδών, αλλιώς δεν έχει υποχρέωση. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Στα δελτία τύπου η επιχείρηση λέει ότι υπάρχει αυτός ο όρος. Προκαλούμε ξανά την επιχείρηση να μας πει σε ποια υπουργική απόφαση. Με αριθμό όμως υπουργικής απόφασης και φίλου της εφημερίδας κυβερνήσεως. Ας αφήσει τις σοφιστίες και τα εφιολογήματα στα δελτία τύπου και επίσης τη λάσπη που ρίχνει εις βάρος κάποιων εργαζομένων. Επιτέλους, αν ενδιαφέρεται να τη λειτουργήσει την επιχείρηση, ας τη λειτουργήσει με καθαρούς, ξεκάθαρους όρους, εφαρμόζοντας όλες τις συμφωνίες και τις συλλογικές συμβάσεις που έχει υπογράψει. Το μόνο σίγουρο είναι πως η κόντρα διοίκηση εργαζομένων δεν φαίνεται να βλύνεται και το ζητούμενο είναι μέχρι πού είναι διατεθειμένη η διοίκηση να τραβήξει το σκηνή και με τι επιπτώσεις για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αναγκάζονται καθημερινά να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα για να μεταβούν στον τόπο εργασίας τους.